Άλλη μια υπέροχη μέρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Άλλη μια υπέροχη μέρα που είμαστε εδώ για να μοιράσουμε χρήματα. Άλλη μια φανταστική μέρα που ήρθαμαστε εδώ για να μοιράσουμε χρήματα και φυσικά χαμόγελα. Και άλλη μια μέρα για να παίξουμε παιχνίδια που θα μας κόψουν ανάσα. Πάμε! Λοιπόν, βρήκαμε τους πρώτους μας παίκτες. Το καινούργιο μας παιχνιδάκι, το σεντούκι της γιαγιάς. Πάρα πολύ απλά. Τι κάνουμε? Ανοίγουμε αυτό το υπέροχο σεντούκι της γιαγιάς και με τα γράμματα της αλφαβήτου δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Ο καθένας βρίσκει μια λέξη από το επόμενο γράμμα της αλφαβήτου και επαναλαμβάνει τη λέξη στο επόμενο. Δηλαδή. Άνοιξα το σεντούκι της γιαγιάς και από μέσα έβγαλα ένα αλφα αεροπλάνο. Και λες, εσύ άνοιξα το σεντούκι της γιαγιάς, από μέσα έβγαλα αλφα ένα αεροπλάνο και β' ένα βιβλίο. Μπορούμε τα ίδια. Όχι βέβαια, γιατί είναι άλλα γράμματα. Πώς θα πεις τα ίδια. Αλλά δεν πειράζει. Μ' αρέσει έτσι που το σκεφτήκαμε πάρα πολύ καλά. Οπότε πάμε να γνωρίσουμε τους παίκτες. Είσαι ο Γιώργος. Γιώργος και. Γιώργος. Γιώργος και Γιώργος. Δεν θα πάει καλά αυτό. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πανέτοιμοι. Λοιπόν, πάμε, ξεκινάς. Άνοιξα το σεντούκι της γιαγιάς και πήρα ένα αεροβόλο. Επικίνδυνος. Λοιπόν. Δεν σκέφτηκα τίποτα. Άνοιξα το σεντούκι λοιπόν της γιαγιάς και πήρα. Ένα αεροπλάνο. Καλά. Δεν το κατάλαβε. Ωραία. Α, το βρείτε λόγο. Ναι, αλλά λες και το α. Λες το πολυβόλο και μετά το. Το πολυβόλο. Το αυτό το. Μια χαρά. Άνοιξα το σεντούκι της γιαγιάς και πήρα ένα αεροβόλο σε ένα βιτριόλι. Εδώ είναι η κατάσταση, παιδιά, επικίνδυνη γίνεται σιγά-σιγά. Μπορείτε να πάρετε και άλλα πράγματα. Υπάρχουν τόσες λέξεις όμορφες, δηλαδή μην στιγματίσουμε την Κρήτη από αυτό. Λοιπόν, πάμε. Άνοιξα το σεντούκι της γιαγιάς και πήρα ένα αεροβόλο, ένα βιτριόλι και μια γάτα. Ένα αεροβόλο, ένα βιτριόλι. Το γουίνε. Και μια γόμα. Τη γάτα δεν πήρε, ρε. Τη γάτα δεν πήρε. Να ακούς, να ακούς. Αεροβόλο. Αεροβόλο ή βιτριόλι. Γάτα. Με τη σειρά, μρε. Ω, μπερδέθηκα πάλι. Ένα αεροβόλο. Μια γάτα. Το πίτα. Το πίτα. Ω, έλα παίξε άλλο. Το πιο σύντομο παιχνίδι στην ιστορία του Όλα είναι δρόμος πήρε θέση και είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τα 10 ευρώ. Πρέπει να ήταν τα πιο εύκολα 10 ευρώ που έχει πάρει ζωή σου. Εντάξει, κοίτα. Ήτανε, ναι, μπορώ να πω. Μ' αρέσει που νίκησε με μεγαθύριο, έλα εδώ εσύ. Τα πρώτα 10 ευρώ λοιπόν. Να σε καλάσω, μα δεν σου όλασε. Όχι, όχι, να σε καλάσω, ευχαριστώ. Είδα εγώ αεροβόλα, βιτριόλια εδώ. Δεν τα παίρνω, φεύγω. Τα παίρνει, φεύγει. Να είστε καλά. Περάσαμε όμορφα. Αυτή είναι στην εκπομπή. Εδώ κάτω από τα φύλλα τη Μουρνιά βρήκαμε του δεύτερου παίκτε μα και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Το παιχνίδι το είδατε. Εντυπωσιακό λίγο έτσι. Ναι, εσύ είμαι όλοι οι θεοί μαζί. Σε ένα. Λοιπόν, πώ είναι το όνομά σου? Χρήστος. Χρήστος και. Παντελή. Παντελή, είδε πόσο χάλια πήγε το προηγούμενο παιχνίδι. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να πάει καλύτερα. Ναι, ωραία. Άνοιξε το σεντούκι τη γιαγιά και από μέσα έβγαλε. Και πήρα μια. Ψαρόβαρκα το μωρό μου. Πήρα ένα αεροπλάνο. Αεροπλάνο. Λοιπόν, άνοιξα λοιπόν το σεντούκι τη γιαγιά και από μέσα πήρα. Ένα αεροπλάνο και μια βάρκα. Άνοιξα το σεντούκι και πήρα ένα αεροπλάνο, μια βάρκα. Και, ένα... και μια γάτα. Μια σεντούκι της γιαγιάς, πήρα μια... ένα αεροπλάνο, μια βάρκα, μια γάτα και ένα αεροβόλο. Στο αλφα πώς ξαναπήγες με. Α, δέλτα είναι τώρα. Και ένα δέντρο. Και ένα δέντρο. Ένα δέντρο. Χαρίζει ομάδα, συνεχίζουμε. Πήρα ένα αεροπλάνο, μια βάρκα, μια γάτα, ένα δέντρο και ένα ελαιώνα. Ελαιώνα, της γιαγιάς. Βεντέμα είσαι. Φρίκα. Μετά το έψω ποιο γράμμα είναι. Ωραίος. Άνοιξε το σεντούκι της γιαγιάς και πήρα ένα αεροπλάνο, μία βάρκα. Είπα μετά μία γάτα, ένα δέντρο, ένα ελαιώνα και ένα ζάρι. Άνοιξε το σεντούκι της γιαγιάς και από μέσα πήρες. Ένα αεροπλάνο, μία βάρκα, γάμα. Μία γάτα, δέλτα, δέντρο, ναι. Ένα ελαιώνα, ένα ζάρι και ένα ήλιο. Άνοιξε το σεντούκι της γιαγιάς και πήρα ένα αεροπλάνο, μία βάρκα, μία γάτα, δέλτα. Ένα δέντρο, ένα ελαιώνα, ένα ζάρι και πήγα το επόμενο γάρκο. Το ήττα ήτανε. Και ένα, δεν άκουσα. Ένα ήλιο. Και το επόμενο γράμμα ποιο είναι? Θήτα. Τι πάει τώρα με θήτα? Ο Θανάσης. Ένα Θανάσης. Πάρ' το Θανάση να φύγουμε. Και πήρα ένα αεροπλάνο, μία βάρκα, μία γάτα, ένα δέντρο, ένα ελαιώνα, ένα ζάρι, ένα ήλιο, θήτα. Το Θανάση και τη Γιώτα. Όχι. Ή ένα. Ωραίο, με ύψιλον. Με ύψιλον, δεν πειράζει. Γιώτα, μωρέ. Ιερουσαλήμ. Υποπόταμο. Την Ιερουσαλήμ πήρε ο Σταυροφόρος εδώ. Λοιπόν. Πήρα ένα αεροπλάνο, μία βάρκα, μία γάτα, ένα δέντρο, έναν ελαιώνα, ένα ζάρι, έναν ήλιο, ένα Θανάση, μία Γιώτα. Τι είπε? Όχι, αλλά μ' αρέσει παρακολουθείς. Τι είναι το επόμενο γράμμα? 10. Ή ένα. 9. Έχασε! Το πήρες!
την Ιερουσαλήμ. Τα πιο εύκολα 10 ευρώ ζωή σου, αλλά δεν ήταν τόσο εύκολα. Χαρητήρια για την εκπομπή σας. Πού θα σας βρούμε? Στο Crete TV, πού αλλού? Crete TV στο YouTube. YouTube. Είναι... Οκ, okay. Μια χαρά. Είσαι ο. Αναγιώτης. Και ο. Δημήτρης. Αντρέα, ναι. Πιστεύεις ότι είναι τυχαίο ότι σταματάνε μόνο άντρες? Μας έχει φτύσει ο Θεός σήμερα. Μπορεί και να μην έπρεπε να το πω αυτό, αλλά... Ήταν λίγο σεξιστικό. Όχι, σεξιστικό ήταν άμα έλεγα ότι δεν μας έχει φτύσει ο Θεός. Βρίσκουμε μόνο άντρες και μπράβο μας. Λοιπόν. Άνοιξα το σεντούκι της γιαγιάς και βρήκα ένα αεροπλάνο. Αυτό πάει πολύ καλά. Άνοιξα το σεντούκι της γιαγιάς, έβγαλα ένα αεροπλάνο, ένα βιβλίο, μια γόμα, μια γάτα και ένα δελφίνι. Και έβγαλα ένα αεροπλάνο, ένα βιβλίο, μια γάτα, ένα... ένα δελφίνι και έναν ελέφαντα. Τι, πολλά ζώα μαζευτήκαμε εδώ. Ένα αεροπλάνο, ένα βιβλίο, μια γάτα, ένα δελφίνι, έναν ελέφαντα και μια ζέβρα. Ένα αεροπλάνο, ένα βιβλίο, μια γάτα, ένα δελφίνι, έναν ελέφαντα, μια ζέβρα και ένα ήλιο. Α! Ένα αεροπλάνο, ένα βιβλίο, μια γάτα, ένα δελφίνι, ένα δελφίνι, μια ζέβρα, έναν ελέφαντα, μια ζέβρα, έναν ήλιο και... παίρνω τηλέφωνο. Δες άμα είναι ο Θανάσης και πάρτο μου. Και ένα Θανάση. Μπράβο, αγόρι μου. Ένα αεροπλάνο, ένα βιβλίο, μια γάτα, ένα δελφίνι, μια ζέβρα, έναν ήλιο, ένα και... Θανάση. Γιώτα. Θήτα, γιώτα και ένα... Ιάκωβο. Δυνατός. Ένα δελφίνι, μια ζέβρα, έναν ελέφαντα, έναν ήλιο. Λίτα. Ένα Θωμά, έναν Ιάκωβο. Ποιος το Θωμάς έμα, το Θανάς δεν πήρε. Ναι, Θωμάς. Ρε παιδιά, ποιος έφερε το Θωμά. Όχι, δεν πειράζει. Καλή. Ήταν πάρα πολύ καλή. Έτσι μου ήρθε να δώσω 10 ευρώ στο καθένα, αλλά δεν θα το κάνω γιατί ο Φέτσας θα με σκοτώσει. Οπότε θα πάρεις εσύ 10 ευρώ. Ευχαριστώ. Σαν να παίζουμε, άνοιξε ο Σντουκ Ζιαγιά μέσα τελικά τι έβγαλες. Ένα δεκάευρο. Μπράβο. Σε αντίθεση με όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα, βρήκαμε τις πρώτες κοπέλες που θα παίξουν μαζί μας το παιχνίδι που έχουμε βρει. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ απλό. Λοιπόν, πώς είναι το όνομά σου? Ντέπι. Ντέπι και. Μαρία. Άνοιξα το σεντούκι της γιαγιάς και βρήκα ένα άλογο. Ωραία. Βρήκα ένα άλογο και ένα βιβλίο. Βρήκα ένα άλογο, ένα βιβλίο και μια γόμα. Βρήκα ένα άλογο, ένα βιβλίο, μια γόμα και ένα δέντρο. Και βρήκα ένα άλογο, ένα βιβλίο, μια γόμα, ένα δέντρο και έναν ελέφαντα. Καταλαβαίνεις τη διαφορά ανάμεσα σε αγόρια ή δεν. Είμαστε πολύ χαζοί τελικά, λοιπόν. Ένα άλογο, ένα βιβλίο, μια γόμα. Ένα δέντρο, έναν ελέφαντα και ένα ζάρι. Ένα άλογο, ένα βιβλίο, μία γόμα, ένα δέντρο, έναν ελέφαντα, ένα ζάρι και έναν ήλιο. Πάρα πολύ καλή. Ένα άλογο, ένα βιβλίο, μία γόμα, ένα δέντρο, έναν ελέφαντα, ένα ζάρι, έναν ήλιο και ένα θάμνο. Ένα άλογο, ένα βιβλίο, μία γόμα, ένα δέντρο, έναν ελέφαντα, ένα ζάρι, έναν ήλιο, έναν θάμνο. Ένα... Ζω. Τι ζω. Τεράστιο. Ποταμός. Σε ευχαριστούμε. Ένα άλογο, ένα βιβλίο, μία γόμα, ένα δέντρο, έναν ελέφαντα, ένα ζάρι. Ήταν. Έναν ήλιο, ένα θάμνο, έναν υποπόταμο. Ένα καγκουρό. Ένα καγκουρό! Ένα άλογο, ένα βιβλίο, μία γόμα, ένα δέντρο, έναν ελέφαντα, ένα ζάρι, έναν ήλιο, έναν θάμνο, έναν υποπόταμο, ένα καγκουρό και ένα λάδι. Ένα άλογο, ένα βιβλίο, μία γόμα, ένα δέντρο, έψιλον, ένα ελέφαντα, ένα ζάρι, ήλιο, θάμνο, υποπόταμο, ένα καγκουρό, ένα λάδι και μία μαστίχα. Ακόμα παίζουμε το ίδιο παιχνίδι, θα μείνουμε εδώ συντονισμένοι μέχρι να λιώσουν τα κόκαλά μου ή να φτάσουμε στο Μέγα. Έναν ήλιο, έναν θάμνο, έναν υποπόταμο, ένα καγκουρό, ένα λάδι, μία μαστίχα και μία ντομάτα. Ένα άλογο, ένα βιβλίο, ένα δέντρο, έναν ελέφαντα, ζάρι, θάμνο, ήλιο, θήτα, θάμνο, Χάσαμε! Χάσαμε, ευτυχώς, Παναγία μου. Νόμιζα θα πάρει για πάντα αυτό. Θα μπορούσε όμως. Ήσασταν πάρα πολύ καλές. Ευχαριστούμε. Είστε πιο καλές από μένα που έπαιξα το παιχνίδι πρώτος. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πω 10 ευρώ. Ευχαριστούμε πάρα καλή, πολύ. Γεια σας. Καλή σας συνέχεια. Τελειώσαμε το πρώτο μας παιχνίδι και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το δεύτερο μας παιχνίδι. Το δεύτερο μας παιχνίδι θα είναι ο αναλφαβητισμός. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τώρα. Και όταν εννοώ τώρα, εννοώ τώρα. Πώς σε λένε? Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα, θα κάνουμε μια υπέροχη κουβέντα και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να αφαιρέσεις το γράμμα Α από όλη την κουβέντα. Είμαστε έτοιμοι? Έτοιμοι. Ωραία. Πώς σε λένε? Κωνσταντίνη. Κωνσταντίνη, τι υπέροχο όνομα. Και τι κάνεις ζωή σου, με τι ασχολείσαι? Πάω σχολείο. Ναι. Πάω σχολείο. Έχασες. Ήταν το πιο σύντομο παιχνίδι. Επόμενος! Πώς σε λένε? Τέο. Τέο. Τι ωραίο θηλυκό όνομα. Και με τι ασχολείσαι, Τέο? Φεύγω σχολείο. Τέλεια. Καίνω. Τόμος. Πολέ. Καλά. Με θύμετε. Δεν το συζητώ. Πάρα πολύ καλή. Και τι θέλεις να γίνεις? Κολυμπέο. Κολυμπές. Φανταστικό. Φυσικέ. Καλά, είσαι φανταστικέ. Ναι, μου λες, και τι θα κάνεις όταν μεγαλώσεις, τι θες να κάνεις, τι θες να ασχοληθείς? Ιατρική, λέμε. Ιατρική, μια χαρά. Πες, γεια. Γεια. Ιατρική. Ιά. Ιατρική. Ιατρική, είπανε. Ιατρική. Με τι ασχολείσαι? Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ιατρική. Ιατρός, λοιπόν. Έστω. Καλά. Και πήγες διακοπές? Όχι. Γιατί παιδί μου δεν πήγες διακοπές? Τώρα... Λόγασα! Είμαι ο χειρότερος όλων. Πώς σε λένε? Μένος. Μένος. Τι ομάδα είσαι? Ολυμπιακός. Ωραίο. Ολυμπιακός. Το πιο σύντομο. Το Α. Ορίστε. Ολυμπί. Ολυμπιακός. Πήγε τζάμπα. Επόμενος! Καλημέρα. Καλημέρα. Ωραία, πάπα έφτω. Έλα εδώ, έλα! Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς σε λένε? Πολύδωρο. 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 Μια χαρά. Τι ομάδα είσαι? ΕΟΚ. ΕΟΚ. Δυνατή ομάδα. Τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Δικηγόρος. Δικηγόρος. Μια χαρά, ωραίο επάγγελμα, δεν έχει και άλφα μέσα. Και είσαι καλός μαθητής ή τζάμπα θα πάει? Μέτριο. Μέτριο. Μια χαρά. Και πήγες διακοπές φέτος? Εννοείται. Εννοείται, εντάξει, το περνάω. Και πού πήγες, σε ποιο νησί? Στην Κο. Στην Κο. Τι ωραίο όνομα, όλοι πάνε πάρου που έχει το Α. Αυτό στην Κο. Πάμε να δώσουμε το πρώτο δεκάρικο για σήμερα. Ευχαριστώ. Γρήγορο! Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς σε λένε? Μόριο. Υπέροχο! Τι ομάδα είσαι? Όφη. Τέλεια. Πήγες διακοπές φέτος? Πήγε. Πού πήγε? Κέρκυρε. Κέρκυρε με τον Πεντικονήσι. Και πήγες οικογενειακός ή με παρέα? Παρέε. Παρέε. Υπέροχα. Και κάτσε πόσες μέρες? Είσαι πολύ κοντά. Πέντε μέρες. Μια χαρά είναι το πέντε. Και μια τελευταία ερώτηση. Τι θα ήθελες να γίνεις όταν μεγαλώσεις, όταν αυτή η ευκαιρία να διαλέξεις εσύ το επάγγελμά σου? Τι θα ήταν αυτό? Ένεργος. Ένεργος. Είμαι κανένα οχτάρι χρόνια. Το πιο ευχάριστο δεκάρικο που δίνω σήμερα. Φύλαξε το. Κι εγώ, κι εγώ. Πάμε! Πάμε, Βαγγέλη. Καλημέρα. Επίσης. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πώς σε λένε? Πόνο. Πόνο. Τι ομάδα είσαι? Όφη. Δεν είσαι όφη, είμαι σίγουρος. Απλά το έπεσε επειδή δεν έχει αλφα. Όφη. Όφη. Μια χαρά. Θα το πάει έτσι, πιστεύω. Θα σου κάνω μια πάρα πολύ απλή ερώτηση. Πόσοι παίκτες παίζουν στον όφη? Πες μου ένα παίκτη του όφη. Κονένας. Κονένας. Το Νας. Δεν ξέρω, δεν έχει αλφα. Δεν ξέρω. Επόμενο. Βρείτε μου άλλο παίκτη. Καλημέρα. Επίσης. Έτσι θα πάει, όλοι το έχουν ακούσει, όλοι θα πάει έτσι σήμερα. Επίσης, πώς σε λένε? Γιώργο. Γιώργο, τι μουσική ακούς? Pop και... Pop. Rob δεν ακούς? Αγαπημένο συγκρότημα? Billie Eilish. Billie Eilish. Billie Eilish. Δεν το κατάλαβε, θα το συνεχίσω, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, εγώ είμαι εδώ, θα χαρίζω για σένα. Και αγαπημένο τραγούδι? Έλληνα καλλιτέχνη δεν έχεις κάποιο, πρέπει να πάμε στο ξένο. Μποφίλιου. Μποφίλιου. Τι πιο pop, κλασικό, πες μου ένα τραγούδι Μποφίλιου. Είσαι πολύ κοντά, σε παρακαλώ. Ο αδερφός μου. Ο αδερφός σου. Mm-hmm. Ή ο αδερφός της. Μια χαρά. Και τι πήγες διακοπές φέτος? Στην Αγία Γαλήνη.
Να, ωραία. Ευτυχώς δεν είπες το πήγα. Λοιπόν, πάμε. Πώς σε λένε? Ευρυδίκη. Ευρυδίκη, δεν έχει αλφα, μια χαρά. Λοιπόν, Ευρυδίκη, διακοπές πήγες φέτος? Πήγε. Και πού πήγε? Σιτίε. Σιτίε, πήγες με οικογένεια, με φίλους? Φίλους. Και πώς περάσατε? Κελέ. Εντάξει. Έκανες, λέει, τα μπανάκια, σκαλάρος και είσαι έτοιμη για την δύσκολη χρονιά την οποία έρχεται. Ναι, θα εστιγείς. Και αν σου λέγαμε τι επάγγελμα θα ήθελες να ακολουθήσεις στο μέλλον, ποιο θα ήταν αυτό? Το πήρε! Ναι, το πήρε! Ευχαριστούμε πάρα πολύ! Τα πόρτα 10 ευρώ είναι γεγονός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ! Επόμενος! Καλημέρα! Καλημέρα! Πώς σε λένε? Γιώργο. Γιώργο, δεν έχει αλφα, μια χαρά. Εσύ? Εγώ είμαι ο Ανδρέας, εγώ μπορώ από το αλφα, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Διακοπές πήγες εσύ φέτος? Αμέ. Αμέ. Δηλαδή, προσπαθώ πραγματικά μέσα από την θρησκεία μου. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Είμαι δύσκολο. Λοιπόν, βρήκαμε τον επόμενο παίκτη μας. Πώς σε λένε? Ιντίνη. Ιντίνη, τι ωραίο όνομα. Λοιπόν, με τι ασχολείς, Ιντίνη? Δηλίβη Σικλίμ. Σικλίμ. Είσαι εργατικό παιδί. Πήγες διακοπές φέτος ή δούλευες? Δήλευε. Δήλευε. Όλη μέρα δεν πήγε, δεν έφυγε ούτε ένα διήμερο? Δεν πήγε. Δεν πήγε. Δεν πήγε. Αν πήγαινες διακοπές, πού θα πήγαινες? Κηδί ή Ικτής. 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 Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Σαν βλάχος. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Λοιπόν, αλλά μας σούτνα τώρα ένα ταξίδι και σου έλεγα πάρ' το και φύγε. Πάρε έναν άνθρωπο και φύγε. Πού θα πήγαινες? Κύρι. Κύρι. Καϊρό. Ποιο είναι αυτό? Καϊρό. Ευτή. Επειδή έχει γεννηθεί η μάνα μου εκεί, θα του δώσω 10 ευρώ. Θα του δώσω 10 ευρώ γιατί δούλευε και δεν πήγε διακοπές. Ξεκίνα να τα μαζεύεις, πάρε ένα δεκάρι από μένα. Πάμε! Λαπίδιξε! Τι κάνουμε? Έλατε! Λοιπόν, έχουμε μοιράσει πάρα πολύ ωραία χρήματα για σήμερα. Έχουμε δώσει χαμόγελα χρήματα και πάμε στο αγαπημένο παιχνίδι όλων! Ποιο είναι αυτό? Κριτικές λέξεις. Πάμε να βρούμε τους ανθρώπους, να τους ρωτήσουμε αν ξέρουν όντως την κριτική μας διάλεκτο. Είμαστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι! Πάμε! Παίζουμε το αγαπημένο παιχνίδι όλων. Κριτικές λέξεις. Σου λέω μία λέξη και μου λες τι σημαίνει αυτή η λέξη στα κριτικά. Πώς σε λένε? Αγγελική. Αγγελική από εδώ? Όχι. Τέλεια, θα πάει αυτό. Τι είναι ο Μπέτης? Εκτός από ισπανική ομάδα, τι σημαίνει στα κριτικά? Όμορφος. Ο Μπέτης. Σου δίνω άλλη μια ευκαιρία. Σου δίνω άλλη μια ευκαιρία. Σκέψου το καλά. Πας να φας και λες στήθος ή Μπέτη. Α. Μπούτι. Τέλεια. Έχασες. Έλα! Μπέτη. Στέρνο. Στήθος. Στήθος. Αυτό είναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πώς σε λένε? Μαργαρίτα. Τι ωραίο όνομα. Λοιπόν, Μαργαρίτα μου, κριτικές λέξεις. Είμαι σίγουρος ότι θα τα πάμε καλά. Τι είναι το παπούρι? Το βουναλάκι, το μικρό. Το βουναλάκι. Λέμε, έχει ένα. Δώσε μου το σε μία. Ένα παπούρι. Έχει και βρει και τα μάξι. Ναι. Τα πήρε, κυρία Μαργαρίτα. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μαργαρίτα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είστε καλά κι εσύ. Τι σημαίνει ποθές? Τι σημαίνει ποθές? Πουθενά. Μπράβο, ρε Σοφία! Λέμε, πού θα πας σήμερα? Ποθές. Να θες στο σπίτι. Πάρε 10 ευρώ, Σοφία. Να είσαι μρε καλά. Να είσαι καλά, δόξα τον ύψιστο. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς σε λένε? Ειρήνη. Ειρήνη, είσαι από εδώ, είσαι από Κρήτη? Από εδώ, ναι. Λοιπόν, εύκολη γρήγορη λέξη. Πες. Σάντορος. Τι σημαίνει σάντορος? Όχι σάντολα. Όχι. Τι σημαίνει σάντολα? Η νονά. Δεν το ήξερα. Ρε, είναι δυνατόν, παιδιά. Και πήγαινε να σου πω τη δεύτερη λέξη. Δεν πρόφτασες. Πολύ καλή. Έχεις κανένα δεκάρικο έτσι να με αλλάξεις να σου δώσω 20? Όχι, δεν έχουμε. Να, θα βρούμε, θα βρούμε. Μ' αρέσει γιατί θα ήθελα να σε έχω σαν τώρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς σε λένε? Μαρία. Μαρία, είσαι από Κρήτη? Από Κρήτη, ναι. Είσαι έτοιμη να βρεις τη λέξη και να πάρεις τα χρήματα κι εσύ? Έτοιμη. Ταχυνή. Όχι το ταχύνι που τρώμε στο πρωινό, ταχυνή. Είναι ας πούμε... Η χθεσινή. Όχι, δεν είναι η χθεσινή. Η σημερινή. Oh! Είσαι κοντά, έχει πιάσει το νόημα. Το πρωί. Ναι, το πρωί είναι εσύ. Εντάξει, μωρέ, παιδεύει. Την ταχυνή, μωρέ, πώς θες. Την ταχυνή, μωρέ. Αν δώσεις ραντεβού να μην πατήξεις. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Split. Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Πώς σας λένε? Δέσποινα. Τι ωραίο όνομα η Δέσποινα. Λοιπόν, Δέσποινα, πολύ απλό παιχνιδάκι. Σου δείχνω μια φωτογραφία και μου λες πόσο χρονών είναι αυτός ο άνθρωπος. Αν βρούμε την ηλικία, παίρνουμε το δεκαρικάκι. Ακρίβεια την ηλικία. Ακρίβεια, ρε παιδί μου, εντάξει, κοντά να πέσουμε. Λοιπόν, για δες εδώ ένα παλικάρι ψούχου. Α, ωραίο. Καλό, ε. Καλό, ναι. Πόσο λες να είναι αυτός? Να σου ζουμάρω λίγο εδώ να δεις. Ναι. Κοίτα, το δεν είναι πολύ μεγάλος. Όχι, βέβαια. 50. Μήπως, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι λίγο πιο μικρός. Ναι, θα μπορούσε. Δηλαδή. Είναι πολύ πιο μικρό. Ναι, μωρέ. Αλλά... Αυτό ναι, που δείχνει, ναι, πες μου. Εγώ τον κάνω, να σου πω, 42. Δεν το πιστεύω, ακριβώς το πέτυχες. Έλα, ρε Δεσποινάρα. Γεια σε, Πετράν. Δεν βρίσκεις, Μπέλα, καθαρά χρήματα. Μην αγώνεσαι, δεν τα έχουμε κλέψει. Να μου κάνεις καμιά ερώτηση. Καλά, όχι, δεν μας πάρεις άλλα. Τώρα θα σου πάρουμε μια φωτογραφία και θα μου πεις τι δουλειά έκανες. Ήμουνα πολίτρια σε ρούχα και σε κλειδικά. Μα φαίνεσαι εσύ, σκερτσόζα. Πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πώς είναι το όνομά σας? Μαρία. Γεια σου, Μαρία, χαμογελαστή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα σας δείξω εδώ μια υπέροχη δεσποινίδα και θα μου πείτε τι επάγγελμα μπορεί να έκανε αυτή η ζωή της. Κοίταξε την. Μάλιστα. Τι ωραία κοπελίτσα, προσέχει το προσεγμένο. Ναι. Λοιπόν, και σας δίνω τρεις επιλογές. Αεροσυνοδός, πολίτρια σε ρούχα, δασκάλα ή καθηγήτρια. Αεροσυνοδός θα μου κάνει. Ωραία. Πάμε στα επόμενα δύο λοιπόν. Πολίτρια ή δασκάλα ή καθηγήτρια. Νομίζω δασκάλα ή καθηγήτρια. Ήσουν τόσο κοντά, ήταν πολύτρια. Ήταν πολύτρια. Αλλά χάρηκα πάρα πάρα πολύ. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, γεια. Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είναι το όνομά σου? Γογό. Γογό μου. Θα σου δείξω μια φωτογραφία. Θα δούμε μια υπέροχη κυρία και θα μου πεις τι δουλειά ή τι επάγγελμα μπορεί να έκανε αυτή η ζωή της. Okay. Θα σου δώσω τρεις επιλογές και αν μου το βρεις, κερδίζεις 10 ευρώ. Για δες. Okay. Το έχουμε. Κοίταξε μου την. Ωραία. Για πάμε σε επιλογές. Λοιπόν, ίδιες επιλογές. Α, αεροσυνοδός. Β, πολίτρια. Ή Γ, δασκάλα. Μου θυμίζει λίγο τις δασκάλες που είχα εγώ στο δημοτικό. Ναι. Αλλά το Α, θα έλεγα το Β, πολίτρια. Το βρήκα! Γογό μου! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα παλαμάκια που ακούγονται είναι επειδή το βρήκες. Και εγώ θα δω που θα βρω ένα δεκάρικο. Έχεις 10 ευρώ, θα σου δώσω 20. Δεν έχω καθόλου. Ωραία. Θα βρούμε. 20, καλέ. Θα το βρούμε. Μ' αρέσει αυτό, Γογό μου. Λοιπόν, Γογό, mm-hmm. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χόμπι? Μ' αρέσει πάρα πολύ το Airsoft. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πώς είναι το όνομά σου? Τώρα, τι να σας πω τώρα. Ας πούμε Nex. Nex. Λοιπόν, Nex, θα σου δείξω μια φωτογραφία. Ωραία. Από μια δεσποινίδα. Mm-hmm. Και θα σου δείξω τρεις επιλογές στο τι χόμπι μπορεί να έχει. Α, bungee jumping. Ωραία. Β, Airsoft. Ή Γ, πολύ σημαντικό, της αρέσουν οι καταδύσεις και τα θαλάσσια σπορ. Θα πω αυτό με τον πιστόλια, το Airsoft. Ναι! Κέρδισα. Έλα, εντάξει. Τι είμαι εγώ. Τι χαριτωμένη κοπέλα. Τα πήρε. Τα πήρε η Next. Το δεκάρικο που είναι. Ωραίο. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Και πάμε στη Next. Περίμενε. Καλημέρα. 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 Πώς είναι το όνομά σου? Ελευθερία. Και? Μαριλένα. Λοιπόν, θα σας δείξω. Έχουμε δύο παίκτες, γιατί θέλουμε να φύγουμε. Α. Θέλουμε να βρούμε την απάντηση και να καταφέρουμε να φύγουμε. Είναι μια φανταστική απάντηση που δεν ήθελες να πάρεις, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, γιατί να την κρύβουμε. Λοιπόν, θα σας δείξω μια κοπελίτσα. Πάρα πολύ ωραία κοπελίτσα. Τι ψάχνουμε να βρούμε? Ψάχνουμε να βρούμε τι μουσική ακούει. Και θα σας δώσω τρεις επιλογές. Εδώ. Δείτε την. Ωραία. Να. Ωραία. Ναι. Και έχουμε τρεις επιλογές μουσικής. Θέλω να είστε προσεκτικές. Μπορεί να είναι ερώτηση παγίδα. Metal, punk, techno. Λοιπόν, ξεκινάμε σένα. Αλφα. Metal. Ναι. Μία ομόφωνη θα είναι η απάντηση. Ομόφωνη. Εσύ ποια θα έλεγες? Punk. Punk. Ωραία. Για να σας βοηθήσω, θα πω ότι σε αυτές τις δύο επιλογές δόθηκε η σωστή απάντηση. Πάμε τώρα να σφαχτείτε μεταξύ σας και να μου δώσετε μία απάντηση. Ωραία, μάλλον να ξέρετε. Λέμε punk. Metal. Punk είπαμε. Oh. Όχι, εγώ λέω τη μέτρα. Λοιπόν, άτομα. Πέτρα ψαλίδι, μολύβι χαρτί. Πέτρα ψαλίδι, μολύβι χαρτί. Εσύ. Πανκ. Εσύ έλεγες. Τι έλεγα, έλεγα μέτρα. Είναι πανκ. Είναι. Πανκ. Το πήρε. Yeah. Εσύ πανηγυρίζεις, το κάνεις λάθος. Ωραία. Πάμε γρήγορα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άλλη μια υπέροχη μέρα έφτασε στο τέλος της. Όμως, εμείς δεν σταματάμε εδώ.
θα είμαστε ξανά μαζί σας με ακόμα πιο ωραία παιχνίδια. Έτοιμοι, έτοιμοι λέγω, να μοιράσουμε χρήματα και χαμόγελα. Μείνετε συντονισμένοι.